Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τελευταία εκπομπή σήμερα της εβδομάδας, Παρασκευή. Τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Άντε λοιπόν, σιγά σιγά τρώμε και τον Ιούλιο, παιδιά. Α, μετά είναι λοιπόν. Ξέρετε, λίγο πολύ εδώ οι αγρινιώτες μετά το 15 Αύγουστο αρχίζουν και μαζεύονται. Σιγά σιγά τελειώνει πλέον το καλοκαίρι, για τους αγρινιώτες. Αρχίζουν τα φροντιστήρια, αρχίζουν τα σχολεία. Πάνε λοιπόν τα μπάνια, ξέρετε πώς είναι αυτά. Τι να μας έμεινε τίποτα λοιπόν. Είμαστε στην ουρά λοιπόν για τους αγρινιώτες, είναι στην ουρά του καλοκαιριού. Ασχέτως αν εδώ έχουμε λοιπόν 40 και 37, 38 λοιπόν, έχουμε λιώσει. Τώρα, εδώ εμείς σήμερα πάνω στο Ξανθόπουλος Κώστα Τσιρώνης και ο Δημήτρης εδώ από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ΜΑΤ. Παρεούλα λοιπόν θα τα λέμε για μια ώρα αθλητικά και τίποτα άλλο. Εμείς αθλητικά, παιδιά. Τα πολιτικά μας βέβαια τα ξέρετε λίγο πολύ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να βαλαντώνουμε, να στενοχωριόμαστε τώρα για τα πολιτικά. Δεν τελειώνουν ποτέ, παιδιά. Δεν τελειώνουν. Κάποτε δεν τελειώνουν τα ποδοσφαιρικά. Τώρα δεν τελειώνουν τα πολιτικά. Και συνάμα έρχονται και τα οικονομικά και μας κάνουν λοιπόν να τρέχουμε στα φαρμακεία, να παίρνουμε τα διάφορα φάρμακα να ηρεμήσουμε. Αυτά τώρα το ευχάριστο για την πόλη. Το ευχάριστο για την πόλη, παιδιά, αλλά και γενικά για όλη την Ετωλοκαρνανία είναι ότι από χθες το βράδυ η ομάδα μπάσκετ του ΑΟ Αγρινίου βρίσκεται στην Β' Εθνική Κατηγορία. Βρίσκεται, το λέω και πάλι, στην Β' Εθνική Κατηγορία. Το πάλεψε, ήξερε ότι κάτι μπορεί να γίνει, μάλλον το φανταζόταν ότι κάτι μπορεί να γίνει με τις ομάδες, γιατί κάτι, λίγο πολύ σε όλα τα αθλητικά δρόμενα γίνονται αναδιαθρώσεις, άλλες ομάδες πέφτουν, άλλες ανεβαίνουν. Ξέρετε πώς είναι το ελληνικό, ο ελληνικός αθλητισμός. Έτσι. Και ο ΑΟ μάλλον το είχε μαντέψει. Μέχρι που ήθελε να πάει να παίξει και μπαράζ, που δεν κατέβηκε η άλλη ομάδα στην Κοζάνη. Ήθελε να πάει να παίξει και τον μπαράζ. Βρέθηκε λοιπόν στην προνομιούχα θέση και κερδίζει, παιδιά, μέσα σε 48 ώρες. Κέρδισε μια κατηγορία. Μέσα σε 48 ώρες κέρδισε, τι να πούμε, μια χρονιά. Μια χρονιά ολόκληρη. Τώρα εμείς βέβαια εδώ ευχόμαστε, όσοι ασχολούνται βέβαια με τον ΑΟ, βέβαια θα ήταν ευχής να γίνει λοιπόν ένα μεγάλο συμβούλιο. Αυτό που πήγε να γίνει στην αρχή με την γυμναστική εταιρεία Αγρινίου και να κάνουμε κάποια συγχώνευση, να φτιάσουμε ένα δυνατό σωματείο, να έχουν λοιπόν και οι παράγοντες που ασχολούνται με τον ΑΟΝ κάποια ελαφρυντικά στοιχεία πάνω στο θέμα το οικονομικό, αλλά και βέβαια και στις περιπτώσεις της δουλειάς που θα αναλάβει ο καθένας μέσα σε αυτή την ομάδα. Δεν έγινε αυτό το πάντρεμα. Γιατί ξέρουμε λίγο πολύ ότι ο ένας θέλει να λέγεται πρόεδρος, ο άλλος θέλει να λέγεται αντιπρόεδρος, ο ένας θέλει να, λοιπόν, ξέρετε πως είναι έτσι, τα αξιώματα στην Ελλάδα, τα αξιώματα στην Ελλάδα είναι φαντασμαγορικά, έτσι. Πέτα τη λέξη πρόεδρε στο γήπεδο του Πανατολικού και θα γυρίσει όλη η εξέδρα πίσω. Όλη η εξέδρα. Αν την πετάξεις για κύριε προπονητά, θα γυρίσουν όλοι μαζί πίσω. Έτσι είναι. Τα αξιώματα δίνουν λοιπόν, η εξουσία δίνει πολλά πράγματα. Δεν έγινε λοιπόν το πάντρεμα του ΑΟ Αγρινίου με την ΓΕΑ και να τώρα που η ομάδα του ΑΟ Αγρινίου βρίσκεται στην Β' Εθνική Κατηγορία. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το λέω, η Ετωλοκαρνανία, παιδιά, έχει το ευτύχημα να έχει δύο ομάδες φέτος στη Β' Εθνική. Είναι και ο Αστακός, ο οποίος ανέβηκε απευθείας λοιπόν στην κατηγορία. Άρα εδώ έχουμε λοιπόν δύο ομάδες από την Ετωλοκαρνανία στην Β' Εθνική. Είναι κάτι το οποίο είχαμε χρόνια να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το μόνο που μένει, και το λέω και πάλι, οι φορείς βέβαια. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κατάλληλοι φορείς. Ή αυτοί που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν το μπάσκετ αυτής της πόλης, θα πρέπει εδώ να πλαισιώσουν και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μέσα στο Συμβούλιο του ΑΟ και να φτιάσουν κάτι καλό. Είναι κρίμα όλος αυτός ο αγώνας που έγινε να χαθεί, να είναι μια φωτοβολίδα ο ΑΟ στην Β' Εθνική. Είναι κρίμα, παιδιά. Και να χαθούν όλα τα όνειρα μέσα σε ένα χρόνο. Να πούμε δηλαδή, α, μωρέ, ανεβήκαμε, αλλά τι έγινε, πέσαμε. Δεν είναι όμως σωστό αυτό. Θα πρέπει αυτοί που ασχολούνται και θέλουν να ασχοληθούν με το μπάσκετ να κοιτάξουν κάτι καλύτερο. Και όχι μόνο αυτό, και ο Δήμος να κατασκευάσει, να κάνει κάτι καλό εκεί στο στάδιο το κλειστό κτλ. Μια και τις αερογέφυρες ακόμα, λοιπόν, βάλαμε στόκο προχθές. Στα παράθυρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Βάλαμε στόκο στα παράθυρα, παιδιά. Κάθε λίγο και λιγάκι κάνουμε έργα. Κάνουμε έργα. Προχθές λοιπόν είχαμε βάλει πριν τα τζάμια. Λοιπόν, τώρα πήγαμε και βάλαμε το στόκο.
προχωράει αυτό. Δηλαδή όταν θα μεγαλώσουμε τα εγγόνια μας, μπορεί να το κάνουμε λοιπόν εγγένεια. Μπορεί να το κάνουμε εγγένεια. Και θέλω να πω ότι θα πρέπει εδώ και ο Δήμος τώρα, μιας και η ομάδα του ΑΟ είναι στη β' κατηγορία, να κάνει κάποιες κατασκευούλες εκεί στο κλειστό. Μην έχουμε πάλι τα ίδια λοιπόν να ξεφτιλιζόμαστε, να πιάνει βροχή και να πέφτουν λοιπόν τα σταλάγματα, να παίζουν ποδοσφαιριστές με ομπρέλα ή μάλλον οι αθλητές με ομπρέλα μέσα στο έστω τερέν. Θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα λοιπόν αναβάθμισης κτλ. Κατηγορία είναι αυτή. Και βέβαια, αν μπορεί να βοηθήσει και με τον τρόπο του, μιας και ο Δήμος είναι στον αθλητισμό, του αρέσει ο αθλητισμός κτλ. Αν μπορεί να βοηθήσει, ας βοηθήσει. Αυτοί το έχουν ανάγκη. Και εξάλλου να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το μπάσκετ του ΑΟ Γρηνίου είναι σε ερασιτεχνικό τμήμα, ερασιτεχνικό κομμάτι. Δεν έχει απολαβές από πουθενά. Ούτε από κράτος, ούτε από ΕΠΟ, ούτε από ΠΑΠ, ούτε από τίποτα. Θα πρέπει κάπου λοιπόν να βρεθούν πόροι για να μείνει σε αυτή την κατηγορία. Εκτός και είπαμε, αν θέλουμε να είναι λοιπόν περαστικός από αυτή την κατηγορία ο ΑΟ Γρηνίου. Είπαμε πάρα πολλά. Είπαμε πάρα πολλά για τον ΑΟ, έτσι. Έχουμε και νέο προπονητή, έτσι. Ο κύριος Μυριούνης θα είναι ο προπονητής από εδώ και πέρα του ΑΟ Γρηνίου. Θα είναι λοιπόν από εδώ και έτσι, αλλάξαμε και προπονητή. Είπαμε ότι τώρα πάμε σε στυλ β' εθνικής κατηγορίας. Όλα δουλεύουν στη β' εθνική. Και όχι μόνο αυτό, θα έρθουν και καλύτερες ομάδες. Θα χτυπάει και το όνομα του Αγρινίου, ΑΟ Αγρινίου, γιατί κρατάμε το ΑΟ Αγρινίου, ΑΟ Αγρινίου. Θα χτυπάει και το όνομα του ΑΟ Αγρινίου σε διάφορες άλλες πόλεις, μεγάλες πόλεις, γιατί η β' εθνική απαρτίζεται από μεγάλες πόλεις. Έτσι. Θα έχουμε λοιπόν και να ακουστεί και λιγάκι τα Αγρινίου, γιατί δεν με ακουστεί. Έτσι. Αυτά τώρα εμείς απλά το λέμε ότι θα ήταν καλό και το ευχόμασταν από την αρχή, είπαμε. Λοιπόν, με τις ευλογίες μας να γίνει αυτό το πάντερμα με τη Γαία. Δεν ήθελε η Γαία, τι να κάνουμε τώρα. Ας κάτσει εκεί. Αυτά ήταν τώρα για τον ΑΟ, παιδιά. Ευχάριστο, αλλά εμείς περιμένουμε έργα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν θα πάρει λοιπόν παίχτες του μπάσκετ, θα πάρει λοιπόν. Θα πρέπει να ενσωματωθούν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Τώρα να γυρίσουμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί εμείς εδώ δεν ξεχνάμε, παιδιά, τίποτα. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Θα σας πω ότι Ιούλιος του 2005, πριν ακριβώς 10 χρόνια, ο Κοστούλας έδινε την πρώτη του συνέντευξη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγρινίου εδώ, δίπλα-δίπλα με τον Δήμαρχο τότε. Πριν ακριβώς, σαν χθες έγινε αυτό, σαν χθες, Ιούλιος του 2005, παιδιά, ακριβώς 10, πώς έχουμε, ακριβώς 10 χρόνια. 10 χρόνια λοιπόν. Και βέβαια η συνέντευξη την οποία έδωσε τότε ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του Πανατολικού, ήταν ότι εξοφλήθηκαν οι παίχτες που ήθελαν και όσοι ήθελαν να ανανεώσουν, ανανεώσαν. Συνεργασία λέει με τον Πανατολικό. Αποκτήσαμε γραφεία στο κέντρο της πόλης, αν θυμάστε καλά, στο κέντρο στην πλατεία λοιπόν. Ενώ σήμερα, σαν σήμερα, έκανε λοιπόν και την παρουσία του Σταθόπουλου σαν πρώτος προπονητής λοιπόν στην Προεδρία του Κοστούλα. Πρώτος λοιπόν, και μετά άρχισαν να έρχονται λοιπόν οι Σουηδοί, θυμάστε λοιπόν, ήρθε ο Βαλίντερ, ήρθαν, να μην τους πάρουμε ένα τώρα, ήρθε ένα σωρό Σουηδοί, δεν έπιασε κανένας. Σαν σήμερα και σαν χθες όλα αυτά, παιδιά, πριν 10 χρόνια. Είπαμε, δεν ξεχνάμε τίποτα. Πάντως, θα παιδιά, σε αυτή τη διαδρομή του Κοστούλα στον Πανατολικό, τη δεκαετία, την ακριβές δεκαετία, λοιπόν, είχε τις πιο καλύτερες στιγμές, νομίζω. Ότι ήταν πιο καλύτερες οι στιγμές που έζησε ο Κοστούλας. Έτσι, γιατί το λέμε αυτό. Γιατί οι άσχημες ήταν πιο λίγες. Οι άσχημες ήταν. Αμφισβήτηση ήρθε για τον Κοστούλα. Λοιπόν, έγινε σύνθημα σε τείχους της πόλης. Θυμάστε τι γινόταν λοιπόν. Αλλά όλα τα ξεπέρασε. Με το πείσμα του τα ξεπέρασε. Και λίγο λοιπόν έλειψε φέτος να κάνει και το θαύμα να πάει αυτή την ομάδα στην Ευρώπη. Λίγο έλειψε να πάει. Έγινε. Είδες τι κάνει το πείσμα, παιδιά. Είδες τι κάνει το πείσμα. Και να σας πω ότι είναι ο πρόεδρος με τα περισσότερα χρόνια στον Πανατολικό. Ο πρόεδρος με τα περισσότερα χρόνια στον Πανατολικό. 10 ατόφια χρόνια, όπως είπαμε, σαν σήμερα. 10 ατόφια χρόνια. 6 έχει ο Καραθανάσης, ο συγχωρημένος Καραθανάσης, έτσι. 6 είχε, τα οποία ήταν σταδιακά. 3 συν 2 συν 1. Έτσι, σταδιακά. 10 ατόφια χρόνια έχει ο Κοστούλας στον Πανατολικό. Είναι ο πρόεδρος
με τα περισσότερα χρόνια στην Προεδρία. Και όχι μόνο αυτό, μαζί με τον Πανόπουλο, μαζί με τον Πανόπουλο, παιδιά, είναι ο πιο παλιός πρόεδρος στη Super League, μαζί με τον Πανόπουλο. Παλιές καραβάνες που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κοστούλας, λοιπόν, και το λέμε και πάλι, σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον, σαν χθες, έδωνε λοιπόν την πρώτη συνέντευξη στο Δημαρχείο, στη μεγάλη αίθουσα εκεί, την Κεκλική που κάνανε παλιά συνεδριάσεις, γιατί τώρα πήγε αλλού τώρα η συνεδρίαση. Λοιπόν, παρουσία δημάρχου, δημοσιογράφων, λοιπόν, παλιών παραγόντων και τα λοιπά, εκεί γινόταν ο χαμός. Η πρώτη συνέντευξη του Κοστούλα. Αυτά τώρα, όσον αφορά, έτσι, να ξεφύγουμε λίγο από το θέμα αυτό. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι άλλα 10 χρόνια να μείνει, έτσι, άλλα 10 χρόνια. Δεν πειράζει κανέναν ο άνθρωπος, μια χαρά είναι. Ασχέτως ότι αν ορισμένοι και τα λοιπά, στα, καθένας πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν αντιρρησίες, υπάρχουν εδώ. Ω, να μην τα ψάχνουμε και τα λέμε τώρα, άστα τώρα, λοιπόν. Και τι έχουμε? Πάμε να ακούσουμε λίγο από τα παλιά του, έτσι, λίγο από τα παλιά του. Σήμερα ήταν πολύ καθοριστική αυτή η νίκη. Πιστεύουμε ήταν η νίκη της ανόδου μας και μετά από 34 χρόνια θα γιορτάσουμε στο Αγρίνιο για πρώτη φορά. Ανεβαίνουμε και εμείς στη μεγάλη κατηγορία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι, πολύ ευτυχισμένοι. Το περιμέναμε, ήρθε επιτέλους μετά από πολλούς αγώνες. Πιστεύουμε ότι θα μείνουμε στη Σούπερ Λίγκα και θα δώσουμε χαρά στον κόσμο, σε όλο το φιλαθλό κόσμο του Αγρινίου και της Ουδροκανανίας για αρκετά χρόνια. Το εύχομαι και το επιθυμώ. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντιμο Λέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξης.
έτσι. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι, στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Αυτή λοιπόν, παιδιά, ήταν η δεκαετία, έτσι, η συμπληρωμένη καραντή, πως λέμε, η δεκαετία του Κουστούλα, έτσι, αν τελειώσουμε κάπου εδώ. Ήταν λοιπόν ο πρόεδρος ο οποίος άλλαξε 17 προπονητάς, 169 ποδοσφαιριστάς. Ο πρόεδρος ο οποίος άλλαξε, έτσι, τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα, εντάξει. Καλά να πάνε όλα και εδώ είμαστε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, να αφήσουμε τα... τους εορτασμούς και τα λοιπά, θα αφήσουμε πλέον αυτά και να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, παιδιά, με αυτό το μαύρο ποδόσφαιρο, το ελληνικό μαύρο ποδόσφαιρο. Προχθές την Τετάρτη, όπως ξέρετε, λοιπόν, συνεδρίαζε η Super League. Να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Τι θα κάνουν με την Κέρκυρα, τι θα κάνουν με τον Ηρακλή, τι θα κάνουν με την ΑΕΚ και τα λοιπά. Τι αποφάσεις πήραν. Μαζευτήκαν λοιπόν όλοι εκεί. Και η μόνη απόφαση που πήρανε ήταν σε ποια εταιρεία να δώσουν λοιπόν το ηλεκτρονικό εισιτήριο που λέγεται Electric, κάπως, λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει η εταιρεία, να δώσουν λοιπόν την εταιρεία και να δούνε ποια προσφορά είναι καλύτερη όσον αφορά τα τηλεοπτικά, τα εξωτερικά, έτσι. Έδωσε η Fortnite, λέει, καλύτερη τιμή, αλλά εδώ βλέπουμε διαφήμιση ο τέτορα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του UEFA. Τι γίνεται εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα μαζευτήκανε όλοι, ακούστε τώρα, για να επικυρώσουν τη βαθμολογία. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας λέγανε. Λέω τίποτα, έτσι λέγανε. Να επικυρώσουμε επιτέλους τη βαθμολογία. Αρχίζει το πρωτάθλημα σε 25 μέρες. Το καινούριο πρωτάθλημα. Να επικυρώσουμε λοιπόν την βαθμολογία μας. Ποια βαθμολογία επικυρώσατε, μπορείτε να μας πείτε? Την πεντάδα. Δεν επικυρώσανε καμιά βαθμολογία, παιδιά. Και το ωραίο είναι ότι, ακούστε τώρα, συμφώνησαν όλες οι ΠΑΕ να μην επικυρωθεί. Να μην επικυρωθεί. Η μόνη ομάδα η οποία έριξε λευκό ήταν ο Πανατολικός. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Ο Πανατολικός ψήφισε λευκό. Η μόνη ομάδα. Όλες οι άλλες λοιπόν πήγανε, όχι, να μην βγάλουμε απόφαση, ρε. Να μην βγάλουμε απόφαση. Να μην επικυρώσουμε, μάλλον. Να μην επικυρώσουμε τη βαθμολογία. Ξέρετε γιατί? Γιατί βγάλανε απόφαση ότι δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο Απόλλωνος να διεκδικεί άνοδο στην αλφαδική κατηγορία, αλλά ούτε και ο Εργοτέλης που ήταν αυτός που έβγαλε το θέμα της Κέρκυρας στον αέρα. Δεν έχει κανένας δικαίωμα. Μόνο ο Λεβαδιακός. Γι' αυτό δεν γίνεται η επικύρωση. Καταλαβαίνετε? Αϊ συχτήρε από εκεί. Έχετε κάνει το ποδόσφαιρο, λέω, σαν τα μούτρα σας. Σαν τα μούτρα σας το έχετε κάνει. Ό,τι σας συμφέρει ψηφίζετε και ό,τι δεν σας φέρει τα αφήνετε για πίσω. Πού είναι η απόφαση της Κέρκυρας? Η Κέρκυρα κάνει προετοιμασία. Αγοράζει παίχτες. Κάνει. Πού είναι η απόφαση? Πέστε μας. Και γιατί δεν επικυρώνετε την βαθμολογία? Βρήκανε τώρα πάτημα και λέει, ξέρετε, λέει, γιατί? Γιατί, λέει, ο Ηρακλής, ακούστε, ο Ηρακλής και η ΑΕΚ δεν φέραν, λέει, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακούστε, για να εγγραφούν, λέει, στα μητρώα της Super League. Τι έλεια πράγματα. Για άλλο πήγανε, άλλο βγάλανε. Και όλοι μαζί ψηφίσανε, όχι, λέει, να μην ψηφιστεί. Και εγώ σας είπα το λόγο, γιατί δεν ψηφίζετε. Μάλλον γιατί δεν επικυρώνεται, συγγνώμη, γιατί δεν επικυρώνεται η βαθμολογία. Ώστε ό,τι κακό γίνει στην Κέρκυρα να το κάνει έτσι ο Κομπότης. Ναι, να το κερδίσει ο Κομπότης. Αφού τώρα απεκλείσανε πλέον από όλου να λέει, αν έχεις δικαίωμα, έξω. Έξω. Τι λέει, τι θες, Εργοτέλη, έβγαλες το θέμα στην επιφάνεια. Μπράβο σου, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σου δώσει λοιπόν ένα φουνταλάκι ο Κομπότης.
Όταν βρεθείτε λοιπόν, θα σου δώσει, θα σε κεράσει λοιπόν μια τουλούμπα. Α, αφού έβγαλες την υπόθεση. Και ευχαριστώ πολύ. Δεν έχεις δικαίωμα λοιπόν να ανέβεις εσύ στην, στην Α εθνική κατηγορία. Θα ανέβει ο Κομπότης. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Τι νόμισετε εσείς τι γίνεται? Δεν ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Έχουν αυτοί, έχουν μαγείρε, έχουν τους καλύτερους μάγειρες. Μαγειρεύουν από το πρωί με το βράδυ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εμείς θα περιμένουμε βέβαια, γιατί θα περιμένουμε ακόμα. Τώρα λένε την Τρίτη θα βγει η απόφαση, λέει, της Κέρκυρας, και θα περιμένουμε. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα να δούμε ότι έχουμε κλήρωση, παιδιά, αύριο. Έχουμε, ξέρετε, το 2018 έχουμε παγκόσμιο. Αν πείτε 2018, έχουμε 3 χρόνια εδώ, θα ξέρουμε αν θα υπάρχουν. Τέλος πάντων, θα υπάρχουμε. Ο Έλληνας πάντα υπάρχει. Λοιπόν, παγκόσμιο. Αύριο γίνεται κλήρωση στην Αγία Πετρούπολη. Παρουσία Πούτιν. Βέβαια. Όλα είναι λοιπόν φαντασμαγορικά τώρα στη Ρωσία. Θα γίνουν όλα. Και κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, ότι θα γίνουν οι πιο καλύτερες τελετές στη Ρωσία. Για να δείξουν ότι έχουμε χρήμα. Έχουμε λοιπόν Ρωσία. Θα δείτε. Χαμός θα γίνει. Και αύριο βέβαια γίνεται η κλήρωση. Η κλήρωση που βέβαια βάζει την Ελλάδα στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, παιδιά. Ξέρετε ποιες ομάδες είναι λοιπόν σε αυτό το τρίτο γκρουπ? Λοιπόν, η Ελλάδα πρώτο, θα βάλουμε την Ελλάδα. Ουκρανία, Σκωτία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σουηδία, Αλβανία και Σερβία. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες δυναμικότητας στο τρίτο γκρουπ. Και εμείς αύριο θα περιμένουμε λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει. Οι αγώνες, να ξέρετε ότι αρχίζουν 4 Σεπτεμβρίου του 2016 και θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2017. Και όπως σας είπα, αυτό το Μουντιάλ θα γίνει στη Ρωσία. Δεν θα έχουμε και τόσο μεγάλη διαφορά τουλάχιστον όπως έγινε με τη Βραζιλία, να καθόμαστε να ξημερώνουμε κτλ. Έτσι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά ώρας. Θα μπορούμε λοιπόν κάλλιστα ανά πάση στιγμή να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, μιας και δεν έχουμε τόση διαφορά. Καλό είναι αυτό. Ρωσία λοιπόν, το παγκόσμιο κύπελλο του 18, αμφισβητήθηκε λοιπόν το πώς ψηφίστηκε να πάει στη Ρωσία, αμφισβητήθηκε πώς θα πάνε λοιπόν οι Ολυμπιακοί στο Κατάρ. Είχαμε λοιπόν με τα περιβόητα αυτά φακελάκια τα οποία παίρνανε οι αθάνατοι, αλλά τελικά τίποτα δεν αλλάζει. Ρωσία λοιπόν, κλήρωση αύριο. Αύριο και βέβαια τρίτο γκρουπ δυναμικότητας για την Ελλάδα, παρουσία Πούτιν. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε ανακατατάξει. Καραγκούνης λέει: φεύγω, διώχνω τον Καραγκούνη, διώχνω από εδώ τον φίλο μας τον Μπακαριάν. Διώχνω τον Μπακαριάν. Ο Μπακαριάν όμως λέει: εγώ φεύγω, αλλά λέει: δεν γίνεται δεκτή η παρέτηση Κανιόπα, όπου η ΕΠΟ. Α, και θα διώξουν λέει τον Καραγκούνη, ο οποίος λέει είναι ανακατοσούρας. Μα ο Καραγκούνης δεν τον έφερε τον Μπακαριάν. Αυτός δεν τον πρότεινε. Αυτό δεν τον πρότεινε ο Καραγκούνης. Και τώρα λέει ο Μπακαριάν, βγήκε και λέει: είχα εμπόδια λέει από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Και βέβαια φωτογραφίζει τον Καραγκούνη και αναγκαστικά τώρα η ΕΠΟ του δίνει πόδι του Καραγκούνη. Και δεν ξέρουμε αν θα δώσει πόδι και στον άλλον με τα κουμποσχήνια. Πρέπει λοιπόν να τα καθαρίσει. Πρέπει να καθαρίσει, τουλάχιστον να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί πραγματικά το πτώμα της Ελλάδος, παιδιά, της εθνικής Ελλάδος. Είναι λοιπόν, είναι διασωληνωμένο, εντατική κτλ. Ας το αφήσουμε. Τώρα πάω και χθες είδατε λοιπόν του βάθους ή του ύψους. Πάω. 6 λοιπόν, γκολ. Μη σε ξεγελάει όμως αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί και οι άλλοι ήταν ψόφοι χθες. Μη σε ξεγελάει λοιπόν. Μη σε ξεγελάει και πείτε, α, έχουμε ομαδάρα κτλ. Ακόμα τα δύσκολα δεν ήρθανε. Τα δύσκολα τώρα έρχονται. Το μόνο που κέρδισαν λοιπόν ήταν χθες. Έφεραν μάλλον βαθμού στο ελληνικό σακουλάκι και κρατάμε σταθερά τη 14η θέση, παιδιά, στην Ευρώπη. Το μόνο που καταφέραμε. Να φέρουν βαθμού. Μετράνε, από τώρα μετράνε. Αν φέρουν λοιπόν και οι άλλες ομάδες, και ο Ολυμπιακός, και ο Αστέρας, και ο Ατρόμητος, και ο Παναθηναϊκός βαθμού, κάτι θα γίνει τουλάχιστον. Αλλά από του χρόνου, να ξέρετε, σας το λέω, του χρόνου και ο πρωταθλητής Ελλάδος θα δώσει προκριματικά. Όποιος θα είναι αυτός ο Ολυμπιακός, ξέρετε, όποιος θα είναι αυτός, προκριματικά τώρα του χρόνου, προκριματικά, δεν πάει να φέρεις όσους βαθμούς θέλεις, του χρόνου θα παίξουν προκριματικά, βέβαια οι βαθμοί θα είναι καλά για την επόμενη χρονιά, έτσι, καλή θα είναι για την επόμενη χρονιά, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα φέρουν βαθμοί. Τώρα για τον ΠΑΟΚ τι να πούμε, παιδιά, τα είδατε λίγο, έτσι, τα είδατε λίγο πολύ.
ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν θύμιζε καν ομάδα όταν έπαιζε το εκτός έδρας παιχνίδι. Αντίθετα, χθες βέβαια δεν θύμισε ομάδα ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ χθες. Νωρίς, μάλλον μπορούμε να πούμε ότι ευνηδιάστηκε από τα γρήγορα γκολ του ΠΑΟΚ και εκεί λοιπόν κατέρευσε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σημασία, λέμε και πάλι, είναι οι βαθμοί. Είναι οι βαθμοί. Και βέβαια και τα 200 χιλιαρικάκια που θα πάρει ο Σαββίδης. Έτσι, προκριθήκαμε τώρα. Έτσι, προκριθήκαμε. 200 χιλιαρικάκια θα βάλει στο ταμείο του ο Σαββίδης. Αν πείτε τι είναι για το Σαββίδη, μωρέ 200 χιλιάρικα. Τι είναι για το Σαββίδη. Ένα βράδυ λοιπόν να φάει γαρίδες. Ένα βράδυ τι είναι το Σαββίδη. Είναι 200 χιλιάρικα. Αλλά εντάξει, τα μαζεύουμε και αυτά. Ό,τι έχει ο καθένας, παίρνει. Ό,τι έχει. Αυτά τώρα, παιδιά. Σας είπα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση με 25.300 βαθμούς. Έτσι. Και βέβαια για τη σεζόν αυτή τα λέγαμε. Τώρα, θα πω κάτι. Να γυρίσουμε στα δικά μας. Και να πάμε τώρα τη μεταγραφή. Τι λέγαμε τώρα. Πού είναι ο Μάρκο Πόλο, ρε παιδιά. Έρχεται. Έρχεται ο Μάρκο Πόλο. Το λέμε έτσι τώρα, έτσι. Ο Πάολο που είναι, να το πούμε λοιπόν στην καλή του γλώσσα. Έρχεται. Και όχι μόνο αυτό. Του πληρώσαμε, και βέβαια δεν ξέρω αν χάνονται αυτά. Του πληρώσαμε και του στείλαμε και τα εισιτήρια, τα αεροπορικά. Να έρθει λοιπόν. Πόσο στοιχίζουν αυτά, 3.000 ευρώ. Να έρθει λοιπόν από την Πορτογαλία με τον μάνατζερ, να έρθει με τον μπαμπά του. Να έρθει και με τον μπαμπά του. Λοιπόν, του στείλαμε τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν χάνονται αυτά τα λεφτά. Του στείλουν τα εισιτήρια και ο Μάρκο Πόλο πουθενά, άφαντος. Και λένε τώρα ότι χάλασε λόγω ότι ο μάνατζερ είχε άλλες οικονομικές απαιτήσεις κτλ. Εμείς πιστεύουμε ότι άλλα θέματα ήταν τα οποία χάλασαν. Έτσι, χάλασαν τη μεταγραφή και δεν ξέρουμε βέβαια και τι σόι ποδοσφαιριστής είναι αυτός ο οποίος λέγεται αυτή τη στιγμή. Τώρα θα περιμένουμε τώρα να δούμε άλλα γεγονότα. Αυτό παθαίνουμε, ρε παιδιά. Αυτό παθαίνεις. Όταν κάθεσαι τώρα την τελευταία στιγμή να κάνεις μεταγραφές, αυτό παθαίνεις. Ή θα πάρεις από το τελευταίο ράφι ποδοσφαιριστάς, ή θα πάρεις λοιπόν κάτι καλό που θα το πληρώσεις. Δεν υπάρχει μεσαίο. Την τελευταία στιγμή δεν υπάρχει μεσαίο πράγμα. Ή το πληρώνεις, ή παίρνεις λοιπόν από τη σαβούρα. Και τώρα βλέπετε λοιπόν, φάγαμε στη μάπα του Μάρκου Πόλου. Απάνω που λέγαμε, α λοιπόν η πέμπτη μεταγραφή, τώρα γυρίσαν όλα μπούμερακ. Ψάχνομαστε τώρα πάλι από την αρχή. Και αυτός, με τη βίζα του, έχει κάποια προβλήματα με τη βίζα του. Οπότε πάει και αυτό. Θα δούμε τώρα, γιατί ξέρετε υπάρχει και η πιθανότητα ότι ο Πανατολικός έχει ξένο παίχτη. Και ο Φαραώ, όπως το λέτε εσείς, έτσι, γιατί του βγάλατε και ήδη το όνομα, ένας Φαραώ, λέει. Αφήστε μόνο τον άνθρωπο, ακόμα δεν ήρθε. Αφήστε μόνο, του παίρνετε τα μυαλά. Αφήστε το μόνο. Του κάνατε και συνέντευξη, ρε παιδιά. Έγινε και συνέντευξη. Ακόμα δεν έχει έρθει. Ο άνθρωπος είναι στην Αίγυπτο. Ακόμα πεταλώνει τις γαμήλες. Ο άνθρωπος. Και ακόμα εσύ βγάλετε και συνέντευξη. Ακόμα δεν έχει έρθει. Δεν έχει υπογράψει τίποτα. Δεν έχει υπογράψει άλλο. Και εσείς το βγάλατε Φαραώ. Πυραμίδες. Λοιπόν, πώς θα αστήσουμε πυραμίδες έξω το γήπεδο. Και ακόμα δεν έχει έρθει. Τώρα έχουμε πρόβλημα. Λέει με το διαβατήριο. Έχει ξένο διαβατήριο. Εμείς ξέρω πως φριστεί έχουμε, τώρα ψάχνετε να βρεθεί μια φόρμουλα, να δούμε τώρα ο Παναγλικός πώς θα τον αποκτήσει τώρα. Πώς θα τον αποκτήσει. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τη βίζα του, άρα ακόμα δεν έχει έρθει. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και εδώ είμαστε και πάλι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, δεύτερο ημίχρονο δικό μας. Πάνω Ξανθόπουλος, Κώστας Τσιρόνης και ο Δημητράκης με τον ραδιοφωνικό του σταθμό. Δημητράκη, πώς έχουμε κρίση στα ραδιόφωνα. Κρίση. Παντού. Κρίση λοιπόν στα ραδιόφωνα. Αφού θέλατε, ακούστε τώρα τι μας λέει ο κύριος Βαρντά. Έτσι, πώς το λέμε, Αμίρ Μεχμέτ Βαρντά. Λοιπόν, χωρίς να είναι παίκτης ακόμα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει υπογράψει τίποτα. Λοιπόν, έβγαλε δήλωση όμως. Δήλωσε! Εμείς τρέχουμε πριν ακόμα γίνουμε. Ευτυχώς δεν πήραμε και δήλωση του, πώς το λέμε, τον Πάουλο. Έχουμε και δήλωση του Πάουλου. Λοιπόν, ακούστε τι λέει τώρα ο μικρός, τον οποίο βλέπετε κιόλας εσείς που κάνει θαύματα σε ορισμένα βιντεάκια. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά που θα έρθω στην Ελλάδα, λέει. Θέλω να παίξω στην Ευρώπη και ο Πανατολικός είναι καλό βήμα. Έχω ακούσει καλά λόγια για τον Πανατολικό. Έχω δει πολλά βίντεο παιχνιδιών του. Από τον Μπάχαλο τα έχει δει. Τον Μπάχαλο. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ και ένα μήνα ήξερα ότι με ήθελε ο Πανατολικός και περιμένω πώς να έρθω στην ομάδα και στην Ελλάδα. Ενώ ξέρω ότι το πρώτο παιχνίδι, λέει, είναι με τον Παναθηναϊκό και αφού είμαι σίγουρος ότι θα υπογράψω, θα θέλω, λέει, να σκοράρω και στο πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όρμα λοιπόν, κύριε Βαρντά. Λοιπόν, παίζω στην πλάγια θέση, πλάγια θέση και επιθετικά, και μου αρέσει, λέει, να παίζω πίσω από το επιθετικό, αλλά μου αρέσει και αυτό να φτιάχνω το παιχνίδι. Θέλω να με λατρέψει ο κόσμος του Αγρινίου και του Πανατολικού. Αυτά λοιπόν ήταν τα λόγια του 22χρονου, ο οποίος είπαμε ότι ταλαιπωρείται γραφειοκρατικά για να βγάλει τη βίζα για να έρθει στην Ελλάδα, ο φίλος μας ο Αμίρ Μεχμέτ Βαρντά. Και βέβαια πιστεύουμε ότι ο Πανατολικός, εάν αποκτήσει αυτόν τον παίκτη, επενδύει στο μέλλον. 22 χρόνια είναι παιδιά, λοιπόν δεν πιστεύω ότι θα είναι και καμιά ακριβή μεταγραφή, έτσι, δεν έπαιζε σε κάποια ομάδα της Ευρώπης μέχρι τώρα, πήγε να παίξει από εδώ, από εκεί, ζητήθηκε από εδώ, αλλά τελικά δεν τελεσίδηκε σε τίποτα και γύρισε, έμεινε εκεί στην Αλχαλίνη και από εκεί λοιπόν το πήρε μυρωδιά ο Πανατολικός, ή μάλλον το προξένεψε στον Πανατολικό. Αυτά τώρα όσον αφορά για τον παίκτη, για τις δηλώσεις μάλλον του παίκτη, οι οποίες είναι σταθερές, ήπιες και ωραίες. Αν έρθει λοιπόν με το καλό, να βάλει την τσίφρα του, λοιπόν να μπει στο κλίμα της ομάδος, αν και το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας πέρασε, που είναι το δύσκολο στο Καρπενήσι, δεν ξέρουμε γιατί άλλο κλίμα έχει λοιπόν, έχουν κάτω στην Αίγυπτο, άλλο κλίμα η Ελλάδα, θα δούμε τώρα πως θα μπορέσουμε να τον βάλουμε γρήγορα στη χημεία, να βάλει γκολ στον Παναθηναϊκό. Πως θα γίνει τώρα, πως θα γίνει. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τη μεταγραφή του. Να μην δούμε λοιπόν να χαλάει και αυτή η μεταγραφή όπως χάλασε του Πάουλ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και είπαμε, είναι λοιπόν μέλλον για τον Πανατολικό. Περιμένουμε και αυτή τη μεταγραφή τουλάχιστον να τελειώσει Σαββατοκύριακο. Και το πώς θα παίξει τώρα, αν θα παίξει, αν έρθει σαν ξένος ή αν έρθει σαν Ευρωπαίος, τώρα αυτό είναι θέμα του Πανατολικού να το βρει. Θα ψάχνετε να βρει μια φόρμουλα. Να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Αυτά όσον αφορά τώρα για τον φίλο μας. Τώρα, τα διαρκείας του Πανατολικού, παιδιά, προχωράνε. Ήδη ο Πανατολικός έχει φτάσει σε ένα ποσό 350 με 440 εισιτήρια διαρκείας μέχρι στιγμής και βέβαια δείχνουν και οι φίλοι του Πανατολικού δείχνουν ενδιαφέρον πάνω σε αυτό. Να πω και κάτι όμως. Να σας πω και κάτι. Γιατί κυκλοφορεί, ξέρετε, λίγο πολύ, μιας και αυτόν τον καιρό έχουμε κάποια οικονομική κρίση. Ο άλλος λοιπόν ντρέπεται να πει ότι πήρε διαρκείες. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ξέρετε γιατί. Του λέει, ξέρεις ο άλλος, α, έχεις λεφτά εσύ. Α, δεν έχεις, έχεις λύσει το οικονομικό πρόβλημα της ζωής σου εσύ. Έχεις λύσει το οικονομικό πρόβλημα της οικογένειάς σου εσύ. Και ντρέπεται να πει ότι πήρε διαρκείες στον Παναθηναϊκό. Να φανταστείτε λοιπόν που έχουμε φτάσει. Επειδή λοιπόν έχουμε μια οικονομική κρίση, να λέμε ότι θα κρύβουμε ότι πήραμε διαρκείας. Γιατί μας κολλάει ο άλλος και μας λέει ότι ναι, έχουμε οικονομική κρίση, αλλά εσύ βρήκες τα λεφτά να πας λοιπόν να πάρεις εισιτήριο διαρκείας. Και από την άλλη να λες ότι α, δεν μου δίνουν, παίρνω 60-60, παίρνω 120 από την τράπεζα κτλ. Μα να μην τρεπόμαστε, γιατί ξέρουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, η αγάπη του Πανατολικού είναι πάρα απ' όλα. Θα στηριχθεί ο άλλος ακόμα και το γάλα των παιδιών του αν θέλει να πάει στο γήπεδο. Θα στηριχθεί για τον Πανατολικό. Αφήστε λοιπόν τα δουλέματα στον κόσμο και αφήστε λοιπόν όποιος θέλει να ανηφορίζει να πάρει το διαρκείας.
Λίγα πράγματα και καλά. Τώρα για τα έργα τα οποία λέγαμε την περασμένη φορά, για τα έργα, να ξέρετε ότι το αφεντικό είχε σκοπό να φτιάσει έργα φέτος στο γήπεδο. Ξέρετε ποιος τα φρέναρε? Ο Χάβος. Ναι, ο Χάβος τα φρέναρε, παιδιά, τα έργα. Όχι βέβαια με προσωπική του γνώμη, αλλά με τα καμώματά του. Με αποτέλεσμα να μην μας πάει λοιπόν εκεί που ήθελε ο πρόεδρος, να μην μας πάει η Ευρώπη, να γίνουν αυτά τα έργα. Που εμείς πάνω απ' όλα θέλαμε λοιπόν να γίνουν ορισμένα έργα στο γήπεδο. Αυτά που θα μείνουν πίσω για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, αλλά και για την πόλη ακόμα και για τον Πανατολικό ακόμα. Αυτά θέλαμε. Μαζί λοιπόν με την Ευρώπη. Δεν μας πήγε λοιπόν ο Χάβος, έκανε τα δικά του, δεν μας πήγε η Ευρώπη και φρενάρισαν τα έργα τα οποία ήθελε να κάνει ο πρόεδρος στο γήπεδο. Τώρα, θα σας πω ότι ακόμα θα έβαζε μέχρι πίνακες, θα μπορεί να συνεχίσει ακόμα και την παλιά εξέδρα μέχρι πέρα να τη σκεπάσει κτλ. Μπορεί να κάνει πράγματα και θαύμα. Ή αν πηγαίναμε στην Ευρώπη. Αν ήμασταν λοιπόν φέτος να παίζουμε εμείς στη θέση του Ατρομήτου. Δεν είμαστε όμως στη θέση του Ατρομήτου. Λοιπόν, και βέβαια λέει τι να κάνω. Να κάνω, βάλω πίνακα εγώ, τι να βλέπω. Να βλέπει ο κόσμος πόσο πήγαμε του Μπλατανιά.
του Καρπενησίου, έτσι, του Αιώλου εκεί, ξέρω, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε τέτοια πράγματα, έτσι, γιατί είναι πολύ μου, λένε 11 γκολ λοιπόν στο Καρπενήσι και 9 εδώ στην ΚΑΠΑ 20, έχουμε 21 γκολ, πετάει η ομάδα, πετάει η επίθεση, δεν λέτε τέτοια πράγματα, προς Θεού, έτσι. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε κριτική στον αγώνα που έπαιξε ο Παναλικός με τον Έολο πάνω, προς Θεού. Αυτά, θα το μιλήσουμε στον Παναλικό, θα το δούμε βέβαια την Κυριακή, στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Θα το δούμε την Κυριακή, θα δούμε λοιπόν, γιατί πέρασε και μια εβδομάδα από τον αγώνα με από το Γιάννενα, πήγαν, ανέβηκαν και άλλοι δύο παίχτες λοιπόν, αλλά θα το δούμε την Κυριακή, θα δούμε και πώς πλαισιώνεται η ομάδα σιγά σιγά, θα το δούμε. Αυτά τώρα όσον αφορά, ο Μάκος έχει μια ίωση, ο Μάκος έχει μια ίωση ο οποίος δεν προπονείται τώρα τελευταία, έτσι, μια ίωση τον οποίο τον ταλαιπωρεί. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα είναι, εντάξει, σε μια εβδομάδα μέχρι να γυρίσει. Ξέρετε, η ομάδα έρχεται την Κυριακή, παίζει φιλικό με τον Ηρακλή στις 7 η ώρα το απόγευμα και την Δευτέρα κατηφορίζει για το τρίτο στάδιο προετοιμασίας που θα γίνει και πάλι στο Εμιλέον. Θα συνεχίσει δηλαδή στο Εμιλέον. Τώρα υπάρχει μια, ξέρετε, αυτό που λέγαμε ότι ο Παναλικός βέβαια πάσχει από σεντραφόρ και υπάρχει λοιπόν τρέξιμο πάρα πολύ. Πάρα πολύ, να βρεθεί λοιπόν κάποιος δυνατός φορ για την ομάδα του Πανατολικού. Βέβαια αυτός ο Βούλγαρος, ο οποίος έπαιζε στη γερμανική ομάδα, έτσι, ο Μιτστάνσκι, είναι λίγο ακριβούλης, αλλά είναι νοστιμούλης. Είναι λίγο ακριβούλης, αλλά είναι νοστιμούλης. Είναι λίγο, τώρα τι θα κάνουμε παιδιά, πρέπει να τα ρίξετε τώρα. Τώρα εκεί που φτάσαμε πρέπει να τα ρίξετε. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή σεντραφόρ στην Ελλάδα που μπορεί να βοηθήσει τον Πανατολικό όπως θέλει ο Πανατολικός. Γιατί να σας πω και κάτι. Γιατί είδαμε, όποιος ξέρει από ποδόσφαιρο, έτσι, όπως ξέρει, όποιος βλέπει το μάτι του λίγο, είδαμε προχθές ότι ένα εύκολο παιχνίδι, 11-0 με τους Καρπενησιώτες, ο Βασιλείου δεν σκόραρε ούτε αυτή τη φορά. Δεν σκόραρε. Και λέμε τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ. Σε ένα εύκολο παιχνίδι που όποτε ήθελες έμπαινες και βάζεις γκολ. Θα το περιμένουμε γι' αυτό, θα δούμε λοιπόν για το νέο σεντραφόρ, θα δούμε αν αυτή την εβδομάδα λοιπόν πάρουμε και φόρ και να τελειώσει αυτή η πληγή για την ομάδα του Πανατολικού, θα το περιμένουμε και βέβαια ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Ας είναι λίγο ακριβώς, ας τον πληρώσει λοιπόν κάτι παραπάνω. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, να σας πω ότι ο Μακρύς τελικά είναι παίχτης του Ηρακλή. Ένας παίχτης ο οποίος άφησε καλό πρωτάθλημα με την ομάδα του Όφη, έτσι, τώρα πέρεψε νέο συμβόλαιο και ήδη είναι στο Καρπενήσι με την ομάδα του Ηρακλή και την Κυριακή θα αγωνιστεί εναντίον του Πανατολικού. Ο Μακρύς λοιπόν στον Ηρακλή, ο οποίος έκανε, μπορούμε να πούμε, τις περισσότερες μεταγραφές στην Α' εθνική κατηγορία, ο Ηρακλής. Τώρα, όσον αφορά τώρα για τα παιχνίδια τα οποία έγινε στο Καρπενήσι, εμείς μπορεί να χάσαμε βέβαια από τα Γιάννα, αλλά τα Γιάννα χάσαμε από τον Ηρακλή. Και σύμφωνα με αυτά τα οποία λέγονται από ανθρώπους οι οποίοι είδαν και τα δύο παιχνίδια, ο Ηρακλής πατάει καλύτερα λες στο γήπεδο. Και από τον Πανατολικό, αλλά και από την ομάδα του Πας Γιάννα. Εμείς βέβαια περιμένουμε, όπως είπαμε, να τα δούμε την Κυριακή αυτά τα πράγματα. Έτσι, όχι τώρα, στα λόγια και όχι μάλλον στα φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε να τα δούμε μέσα στο γήπεδο του πρωταθλήματος. Μακρύς λοιπόν παίχτης του Ηρακλή, λοιπόν Λεοζίνιο μένει στην Καλονή και ο Βίντρα οδεύει για το Χάπουελ. Αυτά είναι λοιπόν, αυτές οι μετακινήσεις έγιναν την τελευταία στιγμή σήμερα και αυτά που λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός λέει ότι θα σπάσω το ρεκόρ των διαρκείας. Ήδη έχει φτάσει 11.000 διαρκείες παιδιά ο Ολυμπιακός. Έχει ξεπεράσει πραγματικά μέσα σε μια εβδομάδα όχι μόνο ρεκόρ, δεν ξανά έχει γίνει αυτό το πράγμα. Φτώχεια ο κόσμος στον Πειραιά, φτώχεια στο Κερατσίνι ο κόσμος, φτώχεια στα Συσίτια λοιπόν και στα Μπακάλικα τα δημοτικά τρέχουν, φτώχεια, 11.000 διαρκείες όμως. Λοιπόν, να δείτε τι ωραία είναι, να δείτε τι ωραία. Μακάρι λοιπόν να έχει λεφτά ο κόσμος παιδιά, τουλάχιστον να το ρίχνει έξω. Τραβάει που τραβάει αυτά τα πράγματα πολιτικά, οικονομικά, τουλάχιστον αν έχει 5 δραχμές να το ρίχνει έξω. Ό,τι γίνει, ό,τι είναι Μπαρτοχόβολη, Μπαρτοχόβολη όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντι Μολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-55-09-90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539 Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες ραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε προς το τέλος της εκπομπής μας και της σημερινής. Να πούμε, παιδιά, ακούστε τώρα ότι δημοπρατείται λοιπόν το στάδιο. Δεν ξέρουμε για πόση φορά είναι αυτή. Λοιπόν, καίγεται αυτό το χώρο. Δεν περιποιείται καθόλου αυτό το χώρο. Δημοπρατείται τώρα για πάλι για αλλαγή, να αλλάξουν το χορτάρι, το οποίο φαίνεται μέσα. Υπάρχουν λοιπόν ένα σωρό πράγματα. Αλλάζει λοιπόν ο Δήμος, αλλάζει το χορτάρι λοιπόν στο στάδιο. Και το λέμε αυτό γιατί. Συντηρητές δεν υπάρχουν, παιδιά. Γιατί θα μπορούσε εδώ, με αυτά τα λεφτά που γίνει για το χορτάρι τώρα του σταδίου, θα μπορούσε λοιπόν να πρασινίσουν δύο άλλα γήπεδα εδώ. Τη Σάκα και Κωνσταντίνου. Ένα άλλο γήπεδο να πρασινίσουν εδώ μέσα στο Αγρίνιο κτλ. Ώστε να έχουν οι ομάδες του αεριστεχνικού ποδοσφαίρου να αθλούνται, παιδιά να πηγαίνουν να αθλούνται κτλ. Ακαδημίες. Α, τώρα κάθε λίγο και λιγάκι λοιπόν, παπ, αλλάζουμε το. Μία από το βοηθητικό του σταδίου, μία από το απάνω στάδιο. Αυτή η δουλειά γίνεται.
Αυτή η δουλειά γίνεται τώρα. Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχουν συντηρητές, δεν υπάρχουν άνθρωποι να προσέχουν. Γεωπόνοι, που πρέπει λοιπόν κάθε λίγο και λιγάκι να ρίχνουν το κατάλληλο λίπασμα, ώστε να μην παθαίνει αυτή τη ζημιά. Κάθε λίγο και λιγάκι λοιπόν δημοπρατήσεις καινούριο χόρτο, καινούριο χόρτο, καινούριο χόρτο. Άσε που λίγο πολύ, άμα το δείτε λοιπόν το στάδιο, τέλος πάντων, θα το δείτε και. Πάμε τώρα να σας πω τώρα, να δείτε και κόλπα τα οποία κάνει η ΚΕΔ, παιδιά. Διαιτησία φέτος, αλλά χαμός θα γίνει. Χαμός. Ίδια ονόματα. Θα δείτε πάλι λοιπόν. Τους χάσατε έτσι λίγο πολύ. Χάσατε τον Γιάννη μας. Χάσαμε λοιπόν, χάσαμε το Σπάθα μας. Χάσαμε τον Παπά μας. Χάσαμε τον Κάπαξι μας. Τους χάσατε. Θα τους δείτε τώρα. Θα τους δείτε λοιπόν. Θα τους δείτε τώρα σε ένα μήνα λοιπόν. Αρχίζουν. Ξέρετε τι κάνουν αυτοί. Τρουχάνε τα μαχαίρια τους τώρα. Τρουχάνε. Λοιπόν, τα κάνουν κοφτερά. Ετοιμάζονται. Άσε που τους έχει βαρέσει και η αφραγγεία τώρα, τρεις μήνες χωρίς ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε, μετά τα μπαράζ, τι να κάνουμε όμως, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Ακούστε τώρα και κόλπο, ακούστε η ΚΕΔ τι κάνει, παιδιά. Αν λοιπόν η ΚΕΔ κρίνει ότι η έκθεση του παρατηρητή σε κάθε παιχνίδι που θα είναι διαιτησίας δεν τους ικανοποιεί εκεί στην ΚΕΔ, θα την επιστρέφουν, προσέξτε, θα την επιστρέφουν πίσω στον παρατηρητή. Και θα είναι υποχρεωμένος ο παρατηρητής να διορθώσει τις δικές του ατασταλίες. Και εγώ λέω, πού θα το βλέπουν αυτοί. Ό,τι θα βλέπουν στην τηλεόραση το βράδυ και ό,τι θα λέει ο Μπαρούχας και ο άλλος από εκεί θα παίρνουν λοιπόν υπόψη τους ότι ο τάδε διαιτητής αδίκησε λοιπόν τον Πανετολικό και θα λένε, κύριε παρατηρητά, γιατί το βαθμολογήσατε με 7, 8, 9 κτλ. Αφού έπρεπε το βαθμολογήσει με 5. Πάρε πίσω τα χαρτιά σου και διορθώσέ τα. Και το διορθώνει ο παρατηρητής. Ποιος θα κυνηγάει τον παρατηρητή για την ατασταλία την οποία έκανε στην πρώτη του αναφορά, η οποία μπορούσε και να περάσει. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται εδώ μέσα. Ακούστε τι γίνεται. Θα παίρνει λοιπόν ο παρατηρητής, θα γράφει, καλός ο διαιτητής, έτσι καλός, θα τη στέλνει πάνω. Και θα λένε εκείνοι, τι καλός ρε, στείλει το χαρτί πίσω να το γράψει πάλι. Και θα στείλει πάλι το χαρτί και μετά θα το συμπληρώνει αυτός και θα λέει, δεν ήταν καλός, ήταν άσχημος, στείλει το πάλι. Ψαραμπλούκια, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, ό,τι θέλει. Και βέβαια πάμε να πούμε και ότι έχουμε και ανακαλούμε παιδιά, ανακαλεί λοιπόν ο πρόεδρος του Ερυθρέου Πανατολικού, ανακαλεί, τον έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο η ΕΠΗ σε τηλεοκατανοίες και λέει, για σταμάτα ρε πρόεδρε, τι λες εδώ, μη θίξουμε την ΕΠΗ, έτσι, μη θίξουμε την ΕΠΗ. Ανακαλώ λέει τη φράση, ακούστε τώρα, ότι δημόσιες διαμαρτυρίες παραγόντων λέει, οι οποίες είναι από διάφορες ομάδες, που επιδεκτικά τους φυλάτε την ώρα λέει, που γίνονται επεισόδια στα γήπεδα και μπαίνουν φύλαδοι και τρώνε ξυλοδητέ, τους φυλάτε, έτσι, δεν τους τιμωρείτε, λέει ο πρόεδρος του Ερυθρέου, και γι' αυτό λέει η ΕΠΣ, τι λέτε ρε, πότε έγιναν αυτά τα πράγματα, δεν σταθείτε ρε, πότε έγιναν αυτά τα πράγματα πρόεδρε, του λέει, ανακάλες, ανακαλώ λέει ο πρόεδρος, ανακαλώ, θυμάστε αυτά τα είχα κάνει και ο πρόεδρος του Πανατολικού. Το περιβόητο με τον περιβόητο λεβαδιακό, έτσι. Και βέβαια και διάφορες άλλες φράσεις τις οποίες έκανε σε δηλώσεις το πρόεδρος του Πανατολικού σε μια συνέντευξη την οποία έκανε εκεί με έναν σύλλογο ο οποίος δημιουργείται εδώ στο Αγρίνιο, χρειάζεται αυτά να τα λέμε, λοιπόν με έναν σύλλογο καινούριο ο οποίος είπε ορισμένα πράγματα και τον υποχρεώνει τώρα η ΕΠΣΕ του Αγρίνιου να ανακαλέσει. Ανακαλώ λέει, ανακαλώ ο πρόεδρος τουλάχιστον να μην πληρώσει το πρόστιμο. Γιατί αλλιώς θα πλήρωνε πρόστιμο πάνω σε αυτό το θέμα. Ανακαλώ. Τώρα, εμείς με αυτά και με αυτά εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, έτσι, Παρασκευή σήμερα. Λοιπόν, καλώς όλων των πραγμάτων, Σαββατοκύριακο, ξέρω λίγο πολύ θα πάτε για μπανάκια, μπάτε στα βαθιά, μπάτε στα βαθιά. Λοιπόν, μαζί θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, με ό,τι καλύτερα υπάρχει. Έχουμε και το γυρισμό του Πανατολικού, έχουμε και το φιλικό του Πανατολικού την Κυριακή, όπως είπαμε, με τον Ηρακλή στο Καρπενήσι. Να δούμε λοιπόν πόσα φίδια πιάνει ο Σάκος τώρα, να δούμε, είδαμε τα Γιάννα, θα δούμε λοιπόν και τον Ηρακλή και ό,τι καλύτερο μεταγραφικό υπάρχει θα τα πούμε λοιπόν στην εκπομπή της Δευτέρας. Από τον Πάνο Ξανθόπουλο, τον Κώστα τον Τζιρόνι,
και τον Δημήτρη από το ραδιόφωνο του ΜΑΤ, να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.